αύριο θα βρεθεί για περιοδία και αν δεν κάνω λάθος με αυτή την ιδιότητα πρέπει να είναι και η πρώτη στο Ηράκλειο και θα πάει και στις πληγείς περιοχές, θα μας τα πει τώρα ο συνιδρυτής και επικεφαλής του κινήματος Ελεύθερων Ανθρώπων, γνωστός από τη δημοσιογραφική του λειτουργία, ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Κύριε Τράγκα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στο Ηράκλειο. Κύριε Τράγκα, αν δεν κάνω λάθος με διορθώνετε, στο Ηράκλειο με αυτή την ιδιότητα ως πολιτική περιοδία πρέπει να είναι η πρώτη φορά που έρχεστε, έτσι? Είναι η πρώτη φορά. Είμαι νέος στην πολιτική και παλιός στη δημοσιογραφία και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Για πρώτη φορά έρχομαι στο Ηράκλειο ως επικεφαλής, ως πρόεδρος του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι. Και θα πάω και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Α, είναι... Αυτό προβλέπει η περιοδία. Δηλαδή, αύριο θα μείνω στο Ηράκλειο. Στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε μια διαδικτυακή συνέντευξη. Θα πάω στα Αλκαλοχώρια. Θα δω τους σεισμόπληκτους. Θα μιλήσω με εκπροσώπους των εμπόρων, επίσης με εκπροσώπους των υγειονομικών και στη συνέχεια την επόμενη μέρα θα κατευθυνθώ να δω φίλους μου στο Ρέθυμνο για να καταλήξω στο καφέ των Κήπων στα Χανιά. Άρα είναι διήμερη περιοδία, να αντιλαμβάνομαι σωστά? Είναι διήμερη περιοδία μας. Θα είμαι εγώ, ο γραμματέας ο κύριος Γρηγόρης Πετράκος, ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος ο κύριος Πάρης Κουτζίδης. Θα είναι και άλλα στελέχη του κινήματος. Θα συναντήσουμε εκεί φίλους μας στο Ηράκλειο. Θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής εκεί που έχουμε, της Νομαρχιακής. Και θα πάμε μετά στο Ρέθυμνο να συναντήσουμε και εκεί φίλους να πιούμε καφέ. Και μετά στα Χανιά, όπου η Επιτροπή Χανίων θα μας περιμένει για να κουβεντιάσουμε. Τώρα... Και εκεί επίσης θα δούμε εκπροσώπους διαφόρων ομάδων και τάξεων. Δεν σου κρύβω ότι με μεγάλη χαρά θα έρθω να αναπνεύσω κριτικό αέρα και να ξεφύγω από την Αθήνα, την αθηνοκεντρική ελίτ και αυτά που βλέπω να γίνονται στην πολιτική ζωή της χώρας. Και θα ήθελα να μου επιτρέψεις να σου πω, αγαπητέ συνάδελφε, για κεκριμένε και ραδιοφωνατζή, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι χθες ήταν λίγα αναποκαλυπτική η συζήτηση στη Βουλή του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα περί φρεγατών και γραβατών. Διότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να καταψήφισε την Ελληνογαλλική Συμφωνία, αλλά υπερψήφισε εκ προημίου μια συμφωνία τύπου Πρεσπών 2 στο Αιγαίο. Και απεδείχθη στην πράξη και στο διάλογο, ο οποίος ήταν αποκαλυπτικός, ότι ο κύριος Τσίπρας σπρώχνει τον κύριο Μητσοτάκη να κάτσει σε κάποιο τραπέζι και να διαπραγματευτεί διμερώς μία συμφωνία στο Αιγαίο. Μία επαναδιατύπωση της συμφωνίας της Λοζάνης. Γιατί αν κάτσουμε σε τραπέζι με την Τουρκία, όπως θέλει Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσακαλώτος και η κεντρική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα σηκωθούμε ασφαλώς με υποχωρήσεις. Γιατί η Τουρκία ζητάει τα πάντα και φυσικά θα σηκωθεί από το τραπέζι αν πάρει κάποια από τα πάντα. Ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική η συζήτηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας καταψήφισε υποκριτικά την Ελληνογαλλική Συμφωνία και την απόκτηση των τριών Μπελάρα, γιατί γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από όπλα. Και ταυτόχρονα γνωρίζουν και οι δύο, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, ότι το κυρίαρχο όπλο στην εθνική άμυνα είναι η εθνική ενότητα. Και οι δύο διέρεσαν τον πληθυσμό σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, δεξιούς και αριστερούς, εθνομηδενιστές και μη,
επί σειρά ετών, ενώ γνωρίζουν ότι η χώρα συντρίβεται στα βράχια ενός δημοσίου χρέους 380 και βάλε δις, το οποίο θα αυξηθεί την επόμενη χρονιά, όπως λένε, κατά 40 δις, προσθέστε και τα μπελάρα και ραφάλ, 50 δις, ενώ γνωρίζουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί με τέτοιο χρέος, ενώ γνωρίζουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την εθνική της άμυνα, συνεχίζουν να μιλάνε για ανάπτυξη, μοιράζοντας σπρούδες ελπίδες, αφήνοντας εις το έλεος του Θεού εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες οι οποίες επλήγησαν και από θεομηνίες. Χθες ήμουνα στην Εύβοια, με έπιασε η ψυχή μου, η καρδιά μου, το τοπίο στη Βόρεια Εύβοια, σας διαβεβαιώ φίλες και φίλοι, είναι απόκοσμο. Έχουν καεί εκατομμύρια δέντρα χωρίς να ρίξει το κράτος ούτε σταγόνα ύδατος. Οι κορυφές αυτών των δέντρων που πέθαναν όρθια είναι άθραυστες. Δεν έπεσε ούτε κιλό νερό, ούτε σταγόνα. Εγκαταλείφθηκε, η Εύβοια δολοφονήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν επήγε καμία δύναμη πυρόσβεσης, ούτε αέρια ούτε επίγεια. Εκένωσαν ό,τι μπορούσαν να εκενώσουν. Το τοπίο είναι κόλαση του Δάντη, το τράβηξα φωτογραφίες. Οι κάτοικοι είναι εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους. Ρητινοσυλλέκτες, ρητινοπαραγωγοί, μελισσοκόμοι, άνθρωποι που εργάζονταν στον παράδεισο ενός καταπράσινου δάσους, ζούνε μέσα στη μαυρίλα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αυτά που περιγράφετε και θα έχετε την ευκαιρία να τα αναπτύξετε και αναλυτικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, στέκομαι όμως λίγο στο πρώτο σκέλος, γιατί στο χρόνο που μας απομένει θα να σας ρωτήσω και κάτι ως έμπειρος στα πολιτικά. Είπατε ότι αυτή είναι η επιλογή της Κουμουνδούρου στα εθνικά και σε αυτό σπρώχνει την κυβέρνηση. Όμως, το ξέρετε καλύτερα μου, δεν κυβερνά ο Τσίπρας τώρα, κυβερνά ο Μητσοτάκης. Υπονοείται ότι έχουν συνεννοηθεί, να πω την αλήθεια, συνεννοηθεί και τα έχουν συμφωνήσει. Αυτό υποστηρίζετε εσείς δηλαδή? Επειδή δημοσκοπικά έχουν καταρρεύσει και οι δύο, στην Εύβοια η Νέα Δημοκρατία είναι θέμα αν θα αγγίξει το διψήφιο το 10%. Επειδή έχουν καταρρεύσει δημοσκοπικά και οι δύο και ο κύριος Τσίπρας δεν κυβερνά, αλλά δεν παίρνει και τα πάνω. Δεν κυβερνά, αλλά δεν έχει να προσφέρει τίποτα παραπάνω από μια συμφωνία τύπου Πρεσπών στο Αιγαίο. Δεν κυβερνά, αλλά όλοι ξέρουν ότι εφήρμοσε απάνθρωπες μεθόδους για την αστική τάξη. Και τώρα έχουμε ένα κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε εργασιακό μεσαίωνα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Εναλλάσσουν σκυτάλι. Σκυτάλι απανθρωπιάς, αντιλαϊκής. Μην έχετε καμιά αμφιβολία, θέλουν να διατηρήσουν τα κεφτημένα, ενώ στην πραγματικότητα σπρώχνουν τη δυστυχισμένη πατρίδα μας σε χειρότερα βράχια. Και φαίνεται, το δημογραφικό οδηγεί σε 3-4 χρόνια, λόγω αναλογιστικών μελετών, σε μείωση των συντάξεων, γιατί πολλαπλασιάζονται οι συνταξιούχοι και αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Ούτε για τις τρίτεχνες οικογένειες, ούτε για τις πολύτεχνες. Το μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν την αθηνοκεντρική ελίτ και οι δύο, μην έχετε καμία αμφιβολία, και οι δύο, όλος αυτός ο διάλογος στη Βουλή εμπεριέχει υποκριτική. Εμπεριέχει το συμφέρον τους να διατηρούν εναλλασσόμενοι τα κεκτημένα τους και τα κεκτημένα των αθηναϊκών οικογενειών. Το λέω σε όλη την Κρήτη που μας ακούει. Αυτά είναι τα δύο κόμματα. Έχουν μειώσει τη δημοκρατία, εξαφανίσει την ελευθεροτυπία, ελέγξει τους πανελλαδικούς διάβλους, έχουν απογοητεύσει τον κόσμο, έχουν πολλαπλασιάσει και διευρύνει
τη φτώχεια σε όλη την Ελλάδα. Απλώς θα έλεγα ότι ξυφουλκούν εντός του κοινοβουλίου για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή καταψήφισε ο κύριος Τσίπρας 3 υπερόπλα που θέλει να πάρει η Ελλάδα και θα τα πάρει σε 5 χρόνια, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα συμβεί στα 5 χρόνια. Τώρα είστε σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω και με την εμπειρία του πολιτικού ρεπορτάζ. Έρχεστε για διήμερη περιοδία. Ευθέως σας ρωτώ, νιώθετε ότι είμαστε κοντά σε ραγδαίες, αν μπορεί να τις πει κάποιος έτσι, πάσης περιπτώσει, πολιτικές εξελίξεις που μπορεί παρά τα όσα λέγονται να οδηγούν σε κάλπη, διότι έχετε σε εξέλιξη ένα βαρύ χειμώνα οικονομικά, ενεργειακά, σε θέματα δημόσιας υγείας, στον κόσμο. Αισθάνεστε ότι η διέξοδος για αυτό το σύστημα που εσείς περιγράφετε μπορεί να είναι οι εκλογές παρά τα όσα λέγονται? Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε να ξεπεράσει τον πατέρα του όπως όλα τα παιδιά, θα σας έλεγα ότι μπορεί να σκέπτεται και πρόορες εκλογές. Ο πατέρας του κάθισε, αν θυμάμαι καλά, στην εξουσία 28 μήνες. Ο Μητσοτάκης συμπληρώνει 28 μήνες τέλος Νοεμβρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, όταν ξεπεράσει τον μπαμπά του, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για τις σκέψεις του. Ταυτόχρονα, νέμεται την εξουσία κατά τρόπο ψυχρό, κοινικό και για μένα προσωπικά πολιτικά αποκρουστικό και απαράδεκτο. Διότι κάνει αυτό που λέμε το ζήτα, που λένε οι έμποροι, το ζήτα του πολιτικο-οικονομικού ελέγχου, κληρονομής εξουσίας. Εξυπηρετεί φίλους του, έχει στα χέρια τα ταμεία του κράτους και ταυτόχρονα οι δημοσκοπήσεις ψευδώς του δίνουν μεγάλη απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει τέτοια απόσταση και τα δύο κόμματα είναι πολύ χαμηλά. Θα σας έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου και τα δύο μαζί δεν θα φέρουν πάνω από 40%. 42. Θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία σε πολλές περιοχές, οι οποίες μάλιστα εκλήγησαν από θεομηνία, δεν θα πάρει ούτε διψήφιο. Γιατί? Γιατί μοίρασε υποσχέσεις και στη συνέχεια εφάνεια φερέγγια, αναξιόπιστη. Και... δηλαδή πήγε στην Καρδίτσα, μοίρασε στους πλημμυροπαθείς υποσχέσεις, εφάνεια αναξιόπιστη. Πήγε στους σεισμούς της Ελασσόνας, μοίρασε υποσχέσεις, εφάνεια φερέγγια. Το ίδιο και στην Εύβοια, το ίδιο και σε όλα τα πυρόπληκτα σημεία της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι κάνει στα Αλκαλοκόρια, θα το δω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ένας πρωθυπουργός που λέει στους σεισμοπαθείς, σε αυτούς που μένουν στο κρύο, σε αυτούς που έδωσαν μια ζωή για ένα σπίτι, ότι θα τα ξαναφτιάξετε καλύτερα, είναι εκτός πλαισίου. Κύριε... οι άνθρωποι ζουν, αγαπητοί κύριε Σαχίνη, μια ζωή. Όλοι μας. Κύριε Πρόεδρε... και δεν μπορεί κανένας Μητσοτάκης ή Τσίπρας να τους λέει ότι μην ανησυχείτε, εντάξει, κοιμάστε τώρα στο έδαφος, κρυώνετε, θα τα ξαναφτιάξετε καλύτερα. Πώς? Με ποια λεφτά? Με το τάλιρο? Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε με λίγο, γιατί έχω 3 ερωτήματα ακροατών. Θα ήθελα με αυτά να κλείσουμε σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία. Λοιπόν, απαντήστε όσο πιο σύντομα μπορείτε, ξέρετε από χρόνους. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Σπύρος, θέλω μία διευκρίνηση από τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Τράγκα. Λέει ότι ο Τσίπρας έφερε συμφορά για την αστική τάξη. Ερώτημα. Και τα προηγούμενα 12-14 χρόνια ήταν ευλογία για την αστική τάξη όταν ο Τράγκας έλεγε όσα έλεγε για τους Γερμανούς? Όχι. Δεν ήταν ευλογία για την Ελλάδα γενικότερα. Το μνημόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα. Το μνημόνιο μείωσε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων από χρόνο σε χρόνο. Το μνημόνιο μείωσε το προσδόκιμο ζωής. Αφαίρεσε χρήματα για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία. Υποβουλγαροποίησε τους Έλληνες. Προσέξτε τι λέω. Δεν βουλγαροποίησε. Γιατί όταν ένας ντελιβεράς παίρνει 2,5 κατοστάρικα και 3,5 για να ζήσει, δεν ζει
όπως τώρα καταγγέλλω από το ραδιόφωνο σας ότι δεν είναι σωστό να ρίπτονται στον ΚΕΑΒΑ η νοσοκομιακή υγειονομική, και όπου παίρνει την κυβέρνηση να λέει σε βάζω σε διαθεσιμότητα, και όπου δεν την παίρνει βλέπε χακί να λέει δεν σε βάζω σε διαθεσιμότητα, και να δηλώνει ο κύριος Πρωθυπουργός στους Times της Νέας Υόρκης ότι δεν επεκτείνω την υποχρεωτικότητα. Μάλιστα. Όχι. Επί μνημονίου η Ελλάδα ζει μια οικονομική κατοχή. Ουδέποτε δραπέτευσε. Δεν δραπετεύει έθνος από δουλεία όταν αυξάνεται αστρονομικά το χρέος. Άσχετα αν το λένε τώρα βιώσιμο. Μάλιστα. Ο ποίμος και δολίος, αγαπητέ κύριε Σαγγέννη. Βάλτε, αν και στον προφορικό λόγο δεν μπαίνει μια τελεία, για να πάω πολύ γρήγορα, άλλα δύο ερωτήματα. Λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης. Κατά τον κύριο Τράγκα, ποια ακριβώς θα είναι η επόμενη μέρα, αν μετά τις επερχόμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τα βρουν παρά τα όσα λένε και συγκυβερνήσουν? Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα συμβεί αυτό. Τα αφεντικά, οι δάνειες δυνάμεις, το Βερολίνο, θέλει να συνεχιστεί αυτό το σικέ δικοματικό παιχνίδι. Θέλει υπάκους με αυτιά που τίνουν προς την πλευρά του Βερολίνου. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, όχι αδύνατο. Να δούμε δηλαδή σύμπραξη CDU SBD. Το ερώτημα όμως για το φίλο μου, τον ακροατή, πρέπει να είναι ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αυτοί θέλουν να απορροφήσουν και την πλευρά της ελληνικής λύσης. Ο κύριος Μητσοτάκης καλλιεργεί την ακροδεξιά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι βιτρίνα ακροδεξιών. Μισό λεπτό, βάλτε σε αυτό που θα πείτε, δεν σας διακόπτω, απλά βάλτε, γιατί είναι ερώτημα που κολλάει εδώ, είναι του φίλου του Γρηγόρη. Εσείς κύριε Τράγκα, τον κύριο Μπογδάνο θα τον πάρετε στους ελεύθερους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Και ξέρετε γιατί? Ακούστε να σας πω, όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κώστα Καραμαλή. Δεν έχουν καμία σχέση με την κεντροδεξιά παράταξη. Είναι μεταγραφές από την ακροδεξιά που επέλεξε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να έχει σημειτογενές περιβάλλον, εθνομιδενιστικό και ακροδεξιά βιτρίνα. Μπροστά. Ο κ. Μπογδάνος είναι ένας από τους Βορύδη, Πλεύρη, Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ακραίοι. Το κάτω δεν πάει. Είναι πρώην θειασότες του Τρίτου Ράιχ, του Ολοκαυτώματος, είναι αντισημίτες, βαμμένοι από το παρελθόν, οπαδοί του διπλού Πέλεκη, οπαδοί, αν θέλετε, και το έχουν αποδείξει δηλαδή, των νεοναζιστικών μορφωμάτων. Όταν όμως ενεδύθηκαν το υπουργικό κουστούμι, τότε μετάνιωσαν και ζήτησαν συγγνώμη. Και βγήκαν, αν θέλετε, δεν έχουν βγει ακόμα, από τις εφημερίδες του Ισραήλ που τους χαρακτήριζαν αντισημίτες και οπαδούς των κρεματορίων του Χίτλερ. Η Νέα Δημοκρατία, μην έχετε καμιά αμφιβολία, είναι ακροδεξιά. Πιο δεξιά δεν πάει η μαύρη δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να πάει. Πιο δεξιά, πιο κάτω είναι ο τείχος, που λέει ο λαός. Με συγχωρείτε όμως κύριε Τράγκα, θα το ρωτήσω αγαπητέ συνάδελφε. Τι εννοείται είναι ακροδεξιά, γιατί δεν έχει καραμαλικούς? Εσείς μιλήσατε πριν, δεν έχει καραμαλικούς? Η καραμαλική στη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, κυριαρχούνται από τη σιωπή των αμνών αυτή την εποχή. Ο Καραμαλής νομίζω ότι είναι σε αποδρομή. Ίσως δεν ξανακατέβει στις εκλογές. Επίσης, όσοι προσεχώρησαν στο μητσοτακισμό και αποτελούν τη βαστήλη του μητσοτακισμού είναι ήδη περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως ξέρετε καλά εσείς οι κριτικοί, η οικογένεια Μητσοτάκη κάνει παρέα μόνο όσους αλλάζουν αίματα μαζί της. Είναι όπως οι οργανώσεις της Σικελία. Εντάξει τώρα, κύριε Τράγκα, βαριά έκφραση είναι αυτή. Θέματα, για το πολιτικό σύστημα μιλάτε, μπορείτε να του κάνετε σκληρή κριτική. Ο Μητσοτακισμός από το 1965
παράγει υποστασίες, εξαγορές, εξακριώσεις, πολιτικούς γενιτσαρισμούς, ανέτρεψε ο πατέρας του τη Δημοκρατία, τον Γεώργιο Παπανδρέου, καλλιέργησε ατμόσφαιρα η οποία χρησιμοποιήθηκε. Εντάξει, από τους τυράννους. Κύριε Τράγκα, να κάνετε σκληρή πολιτική κριτική, αλλά νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς καλύτερα, μου δεν σας κάνω εγώ υποδείξεις, εμπειρότερος είστε. Έτσι, ότι στην πολιτική απάνω κρίνονται τελικώς και το αποτελέσματος για το οποίο μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Τώρα μην συνδέσουμε τα ιστορικά γεγονότα, πατέρας, γιος. Εγώ θα σας πω κάτι. Ναι. Εσείς ξύνετε τη μνήμη μου. Όχι, εγώ σας ρώτησα αυτό, αυτό που είπε ο ακροατής. Λέτε λοιπόν στο δικό μας χώρο Μπογδάνος δεν χωρά. Άρα τι χωρά στους ελεύθερους ανθρώπους. Κάποτε ρωτήθηκε, είχε μια συνέντευξη με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τα λέγανε οι δυο του στο Sky. Και του λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έδωσα και μια συνέντευξη στον Τράγκα, που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στο ραδιόφωνο. Και το απάντησε ο Μπογδάνος. Στον Τράγκα έδωσε συνέντευξη. Στον Τράγκα. Αργότερα λοιπόν ο Μπογδάνος, σε κάποιες ελεύθερες επικοινωνίες, και επειδή ήρθε και δούλεψε και σε ένα ραδιόφωνο που ήμουνα, μου έλεγε ότι είναι φανατικός θαυμαστής μου, από πλευρά βέβαια ραδιοφωνικής τεχνικής. Από πλευρά ραδιοφωνικού σοου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και φιλανισμένος μαζί μου. Ακούστε να σας πω, το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι ναι. είναι πολύ μακριά από Μπογδάνους, Πλεύριδες, Γεωργιάδες. Πρέπει να ξέρετε ότι ο πατέρας του κυρίου Πλεύρη, ο αρχηγός 4 Αυγούστου, με είχε επικηρύξει στην αυγή της μεταπολίτευσης. Γιατί έγραφα τότε ένα πλήθος δημοσιευμάτων κατά των Απριλιανών, στην Βραδινή τότε. Και με είχε επικηρύξει, αν θυμάμαι καλά, ήμουνα μεταξύ των 5 πρώτων θέσεων. Και ήταν ο πατέρας ο αρχηγός 4 Αυγούστου. Πρέπει δεν να ξέρετε, δεν τους ξέρω όλους αυτούς. Αυτοί όλοι δεν έχουν καμία σχέση με τον καραμαλικό πυρήνα, με τη θερμοκοιτίδα, με τους παλιούς λαμπρίες, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Παπακωνσταντίνο, τον Παπαλιγούρα, με τον Έβερ. Καμία σχέση. Αυτή είναι ακραίοι, μαύροι. Γιώργος Τράγκας, αύριο και μεθαύριο σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, ξεκινώντας από την περιοχή, την πληγήσα περιοχή του ευρύτερου πολεοδομικού ιστού του Αρκαλοχωρίου. Αυτή τη φορά όμως όχι για ρεπορτάζ, όχι ότι το απεκδηγείτε, αλλά ως επικεφαλής των ελεύθερων ανθρώπων, της πολιτικής κίνησης, στην οποία είναι επικεφαλής. Κύριε Τράγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.